Ένα πρόβλημα υγείας ανάγκασε τη γυναίκα του Βενιζέλου του Ξυλούρη να ανέβει στην Αθήνα. Όταν έφυγε το πλοίο, ο σύζυγός της που κοιτούσε δακρυσμένος και κουνούσε το μαντίλι του αποχωρισμού, είπε «Παίρνει το πλοίο τη χαρά που είχα μια και μόνο και μένει έρμο το κορμί παρέα με τον πόνο». 3 μήνες αργότερα ξαναγύρισε υγιέστατη κοντά του και η χαρά του Βενιζέλου δε λεγότανε. Πριν μπει σπίτι της είπε «Ήρθε στον κήπο το πουλί κι οι βιόλες πάλι ανθούνε, απού λέγα ο δυστυχής πως θέλα μαραθούνε». Ο Μιχάλης Στεφανάκης είναι κορυφαίος μαντιναδολόγος αλλά και οικογενειάρχης. Αγαπά τη γυναίκα του με πάθος και έχει πει για εκείνην τόσες μαντινάδες όσες δεν έχουν υποθεί για άλλη γυναίκα στην Κρήτη. «Χρόνε που φθείρεις τις ομορφιές, μη φθείρεις τη δική τζι. Άστο στο ψεύτη τον ντουνιά, στολίδι το κορμίτζι. Κι ένας ξερός δεντρού κορμός στην εδική σου αγκάλι, άμα θα μπει στοιχηματό, βλαστούς κι αθούς θα βγάλει. Ήθελα να σε του βουνού ένα μικρό βιολάκι κι εγώ να δέρνουνε οι καιροί, να με πομπρός χαράκι». Ποια μαντινάδα του Μιχάλη σε έχει συγκινήσει περισσότερο, ρώτησα μια μέρα τη γυναίκα του και εκείνη αμέσως «Στον ίδιο τάφο θα ήθελα να μπουν τα φέρετρά μας, να αγκαλιαστούν τα χώματα που ακάμουν τα κορμιά μας». 2 μαντινάδες του επίσης με έχουν συγκινήσει, αυτές που λέει τι θα κάνει αν εμποθάνει πρώτος αυτός ή εγώ, μου είπε δακρυσμένη η κυρία Στεφανάκη. «Αν εμπρωτοποθάνω εγώ, η πόρτα τζι ασκουφώνει, να μπαινοβγαίνει η ψυχή για να μην νιώθει μόνη. Αν εμπρωτοποθάνει αυτή κι εγώ πομείνω ο πίσω, ο σαν τον επιτάφιο τον τάφο θα στολίσω». Θυμήθηκε όμως και ένα βασιγέτη του Μιχάλη, μια παραγγελιά του δηλαδή, και μου το είπε. Να'ρθείς όντε ψυχομαχό παραγγελιά σου φίνω, να σε χαϊδεύει τρυφερά το βλέμμα μου να σβήνω».